Λοιπόν, όλοι τώρα κάτω, αλλιώς πυροβολάω, το ορκίσομαι! Ας την κάτω τώρα! Εσύ ποιος είσαι? Είμαι ο Σπίντερμαν, ρε καριό! Hey, Γάιδα, ρε, μπορώ μήπως να σε χαϊδέψω? Για να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κι εγώ ιδέα πώς έγινε αυτό. Τους έκλεισα σπίτια τους 2 χρόνια. Πήρε η μισή χώρα φωτιά, συγκρούστηκαν 2 αεροπλάνα μεταξύ τους και τους αύξησα και τις βενζίνες και αυτοί πάλι με ψήφισαν. 2 φορές κιόλας. Τώρα πες μου ειλικρινά, εγώ είμαι ο χαζός της υπόθεσης. Συγγνώμη, Εμιλιάνο, αλλά δεν είσαι ο πραγματικός πατέρας του παιδιού που κουβαλάω. Καλά είχα καταλάβει. Και ξέρω καλά ποιος είναι. Ποιος είναι? Αυτός. 1-0. Πολλές φορές νιώθεις σαν να έχεις χάσει παντελώς τον εαυτό σου. Σαν να έχεις αποσυνδεθεί από την εσωτερική σου πραγματικότητα. Και ο δρόμος της επιστροφής μοιάζει σκοτεινός και τρομακτικός. Τις περισσότερες φορές όμως, όσο κι αν δεν το πιστεύεις, φτάνει ένα μικρό και μόνο σημάδι για να ξαναβρεις τον εαυτό σου πάλι από την αρχή. Να σταθείς ξανά όρθιος στα πόδια σου. Ώστε λοιπόν αποφάσισες να κάνεις το σωστό για τον εαυτό σου. Αποφάσισες να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και να κερδίσεις τον εσωτερικό πόλεμο που έχεις δημιουργήσει ανά τα χρόνια μέσα σου. Μόλις ήρθες στο σωστό σημείο. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και ήρεμα και ετοιμαστείτε για ένα μάθημα ζωής από τον πανέξυπνο γκουρού Σολ Λινκ. Hey, εσύ! Σε σένα μιλάω! Απολαμβάνεις τη σαλάτα σου! Ναι, σε σένα μιλάω! Είναι ωραία η σαλάτα σου! Σε μένα μιλάς! Ναι, σε σένα μιλάω! Μάνο! Τι φάση! Γεώργια Μανολοπούλη, ε! Όχι, μην ανησυχείς! Απλά να σου μιλήσω, θέλω! Γιατί το κλείσες! Άμα χαλάρωσε, πλάκα έκανα! Μισό να ανοίξω το Fox Wait! Συγγνώμη, δεν ήθελα και να σε τρομάξω. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ ποιος είμαι? Εσύ ποιος είσαι? Τι εννοείς? Αυτό που άκουσες, εσύ θα πρέπει να αναρωτιέσαι ποιος είσαι έτσι όπως έχεις καταντήσει. Τι εννοείς έτσι όπως έχω καταντήσει? Μα απλά δες τι κάνεις. Τρως σαλάτες, κάνεις γυμναστική. Στα βίντεο σου πλέον μαγειρεύεις καλά. Δηλαδή τι φάση πλέον? Δεν κατάλαβα, κακό είναι αυτό? Εννοείται πως είναι κακό. Πού είναι αυτός ο παλιός καλός χοντρός μάνος που έτρωγε όλη την ημέρα τραζίλες και αργοπέθαινε μπροστά μας? Αυτός ο παλιός καλός μάνος που μπορούσαμε να πάμε κάτω από τα σχόλια του βίντεο του και ελεύθερα να τον κοροϊδεύουμε για το πόσο χοντρός είναι. Τώρα έχεις καταντήσει μια ιδέα και μισή! Τι είναι αυτό? Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα? Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να κάνεις βίντεο με lifehacks? 3 χρόνια! 3 ολόκληρα χρόνια! Έχεις δίκιο. Εννοείται πως έχω δίκιο. Μην ξεχνάς ποιος είσαι πραγματικά. Ποιος είναι ο πραγματικός μάνος. Είσαι ο χοντρούλης μας. Μην ξεχνάς ποτέ τις ρίζες σου. Το fast food. Και πάνω απ' όλα, το αγαπημένο σου φαγητό. Την πίτσα. Αχα. Ναι. Φάει την πίτσα, μάνο. Φάει την πίτσα, μάνο. Ναι. Φάει την πίτσα. Φάει την πίτσα, μάνο. Την πίτσα. Φάει την πίτσα. Εντάξει, ευχαριστημένη τώρα. Επέστρεψε ο παλιός καλός μάνος. Ρε, σας τα κρατούσα να σας τα ψάλω από τότε που έκανα τελευταία φορά βίντεο σε αυτό το στούντιο. Γι' αυτό και δεν είχα αναφέρει τίποτα στα προηγούμενα βίντεο. Ρε, δεν φαντάζεστε τι έχω ακούσει τον τελευταίο χρόνο. Πάει ο παλιός καλός μάνος! Τώρα που έχασε τα κιλά του δεν θα είναι πλέον αστείο. Γιατί αγυμνάστησες για το που είσαι τώρα! Ξαναβάλε τα κιλά! Ήσου καλύτερος όταν ήσου χοντρός!
Είναι δυνατόν, ρε μαλάκες. Το ότι θα έχανα τα κιλά μου και θα υπήρχαν πόσα άτομα εκεί έξω που θα μου λέγανε ότι έκανα και χαζομάρα που τα χάσα, δεν το μάντευα ποτέ, ρε. Αλήθεια. Μόνο στην Ελλάδα έχω δει κάποιος να κάνει κάτι καλό για τον εαυτό του και εμείς απλά να του λέμε. Τι κάνεις, ρε βλάκα, πας καλά! Έχεις χαζέψει! Σέρνεις ναρκωτικά! Ναι, κι όμως, μέχρι και αυτό άκουσα. Μα την Παναγία, ρε. Είδα να λένε μέχρι και ότι έχασα τα κιλά μου λόγω ναρκωτικών. Είναι σίγουρα τα ναρκωτικά, δεν γίνεται να χάσει τόσα κιλά. Τώρα, ειλικρινά, σας φαίνομαι για άτομο που κάνει ναρκωτικά, ρε μαλάκες. Όχι, ας είμαστε ειλικρινείς. Και να ήθελα δηλαδή, δεν ξέρω καν πού πάω και τι ζητάω να πάρω. Καλησπέρα. Τι θες? Μια ερώτηση θέλω. Αν έχετε αναγοράσω ένα κιλό πράσινο. Τι πράσινο? Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ναρκωτικά. Μανολούδιος ναρκωμανής! Τα έχω ακούσει όλα, ρε μαλάκα. Κι άντε, χες το εμφανισιακό, το καταλαβαίνω. Γούστα είναι αυτά. Όλοι οι άλλοι που λέγατε. Τώρα που έχασε τα κιλά του, δεν θα είναι ο ίδιος Μάνος. Που είναι ο παλιός καλός Μάνος. Τι λέρε. Σοβαρά. Δηλαδή, κάτσε λίγο, πώς λειτουργεί αυτό. Χάνεις την κοιλιά σου και χάνεις και το μυαλό σου μαζί. Αλλάζεις χαρακτήρα μαζί με την εμφάνιση. Ναι. Ρε, συγκεντρωθείτε. Τι να αλλάξω εγώ? Ειλικρινά, τον τελευταίο χρόνο με είδατε να αλλάζω. Ποιος παλιός καλός Μάνος? Γιατί να αλλάξει η συμπεριφορά μου? Ένας χρόνος έχει περάσει μόνο. Πόσο να αλλάξει η λογική και το μυαλό μου? Το σώμα μου μόνο άλλαξε, τίποτα άλλο. Hello, μην καίγεστε. Κάποιοι το υπερσκέφτεστε τέρμα, ρε. Δηλαδή, ίσα ίσα τα ίδια βίντεο που έκανα και πριν συνεχίζω και τα κάνω. Μάνο, μάθε μου. Fast food versus σπιτικό. Life hacks και τσάκια. Τι άλλαξε δηλαδή? Η μόνη διαφορά είναι ότι το 23 έκανα και παραπάνω βίντεο από ό,τι έκανα τις προηγούμενες δύο χρονιές. Είχαμε και πρόοδο δηλαδή. Καλά, όχι ότι τα τέσσερα παραπάνω βίντεο ήταν κανένα wow επίτευγμα. Ίσα ίσα σας έλεγα ότι θα κάνω και παραπάνω. Και να είμαστε πάλι πίσω 6 μήνες χωρίς βίντεο. Αλλά παλιό καλό Μάνο θέλατε. Παλιό καλό Μάνο λοιπόν. Τι πιο Μάνος. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το συζητήσω παραπάνω. Απλά σας τα κρατούσα τόσο καιρό, ρε παιδί μου. Ήθελα να σας τα πω όταν θα ξανά κάνα βίντεο εδώ. Δηλαδή, το είχα πραγματικά παράπονο όλο αυτό. Γιατί με πείραξε το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα τα λέγατε άτομα που όντως βλέπετε τα βίντεο μου. Δεν μιλάω για ότι να είναι haters που με κράζαν και πριν, με κράζουν και μετά, δεν με ενδιαφέρει. Που βέβαια, εντάξει, μιλάω και εγώ χαζομάρες. Τα πολύ πολύ περισσότερα σχόλια ήταν προφανώς θετικά. Ναι, είμαι λίγο αχάριστος τώρα, είναι η αλήθεια. Αλλά πραγματικά μου έκανε και εντύπωση το πόσα άτομα μου είπαν τα παραπάνω που σας είπα. Τέλος πάντων, φτάνει με αυτό. Πρέπει πλέον να με συνηθίσετε έτσι, γιατί έτσι είμαι χαρούμενος, έτσι θέλω να είμαι και έτσι θα παραμείνω. Γκέγε! Όποιος δεν γουστάρει από εδώ και πέρα, πρόβλημά του. Ναι, συγγνώμη που ξεκίνησα το βίντεο με νεύρα. Αλλά αν διαβάσετε και τον τίτλο του βίντεο, νομίζω με καταλαβαίνετε. Σήμερα θα έχουμε νεύρα όπως και να έχει, γιατί σήμερα έχουμε life hacks. Και κλασικά ξέχασα να κάνω το intro πάλι. Hey guys! Μανώνης! Μάνος εδώ! Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω φυσικά να είστε πάρα πολύ καλά. Επιτέλους πίσω στο στούντιο! Είναι ακραίο ότι κάθε φορά που κάνω βίντεο με αυτό το background σημαίνει ότι θα περιμένετε τουλάχιστον μισό χρόνο χωρίς βίντεο. Που είναι κακό. Αντικειμενικά είναι κακό. Το καταλαβαίνω. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά μου αρέσει υπερβολικά πολύ να αφιερώνω full χρόνο σε ένα βίντεο παρά λίγο χρόνο σε πολλά. Δεν ξέρω γιατί είμαι έτσι. Έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά και πάλι, είναι κακή εικόνα και το καταλαβαίνω που πολύ εκνευρίζεστε. Anyway, όμως, μην το καθυστερούμε κι άλλο. Ας ξεκινήσει επιτέλους αυτό το βίντεο. Και όπως βλέπετε και από τον τίτλο, σήμερα έχουμε life hacks. Μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια έχουν περάσει πλέον, έπρεπε να γίνει άλλο ένα επεισόδιο οπωσδήποτε. Για το οποίο δεν θα έπρεπε να χαϊπάρομαι ούτε λίγο, by the way, γιατί δεν ξέρω τι θα δουν τα καημένα τα ματάκια μου σήμερα. Όπως και να έχει, σας ζήτησα να μου στείλετε στο Instagram τα χειρότερα life hacks που έχετε δει και ήρθε η ώρα να τα δούμε. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε. Στο μικροκυμάτων. Μόλις μαγείρεψε αυγό στο μικροκυμάτων. Σε ένα λεπτάκι. Νομίζω πως ξέρετε τι ώρα ήρθε. Ώρα για τη δοκιμή. Το γεγονός ότι μπορείς να ετοιμάσεις ένα βραστό αυγό μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων σε ένα λεπτάκι μόνο, μου φαίνεται λιγάκι ύποπτο. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πόσο χρόνο μπορώ να σώσω από τη ζωή μου περιμένοντας να βράσουν αυγά. Αν είναι να μπορώ να το πετάξω μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και σε ένα λεπτάκι να είναι έτοιμο. Από τα 12 λεπτά που χρειάζεται για να βράσει ένα αυγό, στο ένα λεπτάκι. Μου φαίνεται λίγο απλό για να είναι αληθινό. Και με τα life hacks συνήθως έτσι πάει. Λοιπόν, αυγό. Το κούναγε τώρα αυτός, οπότε. Γιατί νιώθω ότι το κάνω χωρίς λόγο αυτό το πράγμα? Γιατί κουνάω ένα αυγό, ρε μαλάκα! Και φυσικά. Το θυμάστε αυτό το φούρνο? Και εγώ το θυμάμαι.
Το ξανασυναρμολόγησα όμως και λειτουργεί. Ελπίζω. Και τώρα το βάζουμε για ένα λεπτό. Περιμένουμε. Έτοιμο. Την κούπα την αφήνω μέσα. Α, είναι ζεστό. Ισό, πάρ' το αυτό. Ω, έχω μέσα την κούπα. Φακ. Ω, κάνω ρε μάλα. Γιατί είναι και ζεστή. Εγώ και εγώ ρε, είμαι τρελός. Ξεκόλα. What the fuck? What? Τι έγινε τώρα ρε μαλάκα? Μαλάκα, έσκασε τ' αυγό. Ρε, στα lifehack θέλετε να μας σκοτώσετε ρε? Ρε πάτε καλά ρε! Το αυγό by the way έγινε! Εντάξει σου λέει λειτουργία αφού έβρασε! Δεν μας ενδιαφέρει το τι έγινε γαμίπνη έκρηξη μες στο σπίτι μου! Το αυγό έβρασε! Ρε που... Δικαιολογείται η έκρηξη, εντάξει! Μα την Παναγία ρε! Από εδώ και πέρα! Όταν βλέπετε lifehacks και φούρνο μικροκυμάτων... Μακριά! Μακριά! Σίγουρη έκρηξη ρε! Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο! Και εγώ τώρα πρέπει να κάτσω να τα καθαρίσω αυτά! Επόμενο. Έγινε έκρηξη ρε! What the fuck? Τι ωραίο παίζει να είναι απλά να βλέπεις το βίντεο, ε! Για σας η αναμονή ήταν ένα μόνο! Για μένα έχουν περάσει 2 ώρες που καθάριζα το δωμάτιο! Παραπονιέστε κιόλας, μια χαρά είστε! Επόμενο! Γιατί δεν παίρνει μια μεγαλύτερη τσάντα? Γιατί να το κόψεις το... Καλά είδα. Έβαλε ροδάκια σε παντόφλες. Ωρα για τη δοκιμή. Δεν θέλω καν να εξηγήσω το τι πέρασα για να γίνουν αυτές οι παντόφλες. Όχι, σκεφτείτε μόνο ότι έφερα τον πατέρα μου για να με βοηθήσει. Τον είπα, μπαμπά, θέλω βοήθεια να βάλω κάτι ροδάκια σε παντόφλες. Θέλω απλά να φανταστείτε πώς με κοίταξε μόλις του το από αυτό. Μπαμπά. Χαιρετίσματα. Εμένα πάντως, αν ο γιος μου στα 26 μου ζήταγε να του φτιάξω παντόφλες με ροδάκια, μα την Παναγία θα τον αποκλήρωνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Anyway, έπρεπε να βάλω ολόκληρο ξύλο για να πιάσει η βίδα. Καμία σχέση με το βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη δοκιμή. Είναι η πρώτη φορά που τα δοκιμάζω. Ήθελα να είναι on camera, οπότε... θα σκοτωθώ. Βέβαια, νομίζω ότι θα σπάσουν, αλλά... Μαλακά, περίμενε. Έχω μια ιδέα. Φέρε μια ντεμαγκούρα. Τε ρε μαλάκα. Λοιπόν,
Ένα, δύο, τρία. Το σημαντικό είναι ότι δεν έσπασαν. Λοιπόν, το έχω ρε, απλά ας με να συγκεντρωθώ. Το έχω. Μαλάκα στέκομαι. Μαλάκα στέκομαι. Όχι για πολύ όμως. Μαλάκα νόμιζα θα έχεις σπάσει ήδη μέχρι τώρα. Ωραία, και τώρα τι κάνω. Θέλω κάπως να κυλήσω. Θέλω κάπως να πάω μπροστά, αλλά δεν γίνεται. Μαλάκα, τι κάνω ρε μαλάκα με τη ζωή μου. Μισό. Λοιπόν. Τι κάνω μαλάκα. Ρε φίλε, στην ευθεία δεν γίνεται. Θέλω κάτι να κυλήσω, να μου δώσει φορά να γουστάρω. Βασικά, έχω μια κακή ιδέα. Ναι. Στο μυαλό μου η αλήθεια ήταν πιο safe. Μην το δοκιμάσετε, εννοείται σπίτι αυτό. Εγώ είμαι trained μανολούδιος professional. Και είμαστε έτοιμοι. Παναγία μου. Λοιπόν, τρία, δύο, ένα. Θέλω να κυλήσω έστω ένα δευτερόλεπτο. Το έχουμε. Να σας πω κάτι. Νομίζω το θάνατο το γλίτωσα αρκετές φορές ήδη. Σταματάω εδώ γιατί δεν θέλω να πεθάνω. Κουράστηκα, ρε μάνα. Daddy, chill. Τι λες τώρα. Τόσο απλό. Wait λίγο. Λοιπόν, το ρεφρέν θέλω να παίξω που ήταν. Ήταν 1-2-3-4-3. 2-1-2-1-2-1-3-3. Εντάξει, το έχω εύκολο. Λοιπόν. Πραγματικά ελπίζω σε αυτό το lifehack τουλάχιστον να μην υπήρχε ούτε ένα άτομο που πίστευε ότι θα λειτουργήσει όντως. Ναι. Και γενικά να ξέρετε, ό,τι τέτοιο παρόμοιο βίντεο βλέπετε, γιατί υπάρχουν πολλά, είναι όλα fake. Αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, δεν λειτουργεί τίποτα. Ποτέ. Και σας το λέω εγώ που όντως ξέρω να παίζω κιθάρα. Όχι, όντως ξέρω. Δεν το λέω έτσι. Τα πρώτα βίντεο ever που ανέβασα στο ίντερνετ ήταν να παίζω κιθάρα. Παίζω κιθάρα, ναι. Εντάξει τώρα. Ξέρω λίγο έτσι να γρατζουνάω. Κορίτσια, σας αρέσει που παίζω κιθάρα. Άντε να αφιερώσω ένα κομμάτι. Όχι εντάξει, δεν έπαιζα εγώ, τώρα έχω γράφηση ήταν. Τώρα θα παίξω εγώ. Μας κάνουν πλάκα. Τι είναι αυτό? Και καλά DIY πλαστική στα χείλια. Συγγνώμη ρε μαλάκες, χίλια συγγνώμη. Σε όλα τα γόρια ή σε όποιον αρέσουν οι κοπέλες τέλος πάντων. Είναι τώρα αυτό ελκυστικό?
Σας φαντάζεστε δηλαδή να βγαίνετε ποτέ με μια κοπέλα, έτσι? Καλά, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει άτομα εκεί έξω που θα βγαίνετε και με πρόβατο μεταφιεσμένο σε γυναίκα. Ούτε καν μεταφιεσμένο δηλαδή. Άνετα. Και το αστείο ξέρετε ποιο είναι? Ότι legit υπάρχουν μερικές κοπέλες εκεί έξω που δεν ξέρω σε τι σόι χειρούργο πήγαν τώρα και πόσο φθηνά τους βγήκε για να πήγαν εκεί. Αλλά υπάρχουν μερικές κοπέλες που έχουν κάνει η αλαρουρανικό. Η Ελλάδα μας ποτέ δεν πεθαίνει, ρε παιδί. Τέλος πάντων, αυτό και σκάνε όντως έτσι. Άλλες βγαίνει legit. Εντάξει, γνώμη μου, μπορεί να της αρέσει να σκάνε έτσι. Δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά legit. Αν είναι να σκάσει έτσι, μην πας και δώσεις τα χιλιάρικα που δίνεις. Πάνε κάνε όντως αυτό το like που σου βγαίνει και σχεδόν δωρεάν. Προσπαθεί τώρα αυτός να κάνει πάλι. Ρε λες, η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να έχω ένα προτζέκτορα στο δωμάτιό μου. Δεν παίζει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν φαίνεται και τέρμα ηλίθιο. Πλείζ αυτό να λειτουργεί. Ήρθε πάλι η στιγμή. Ώρα για τη δοκιμή. Αυτά τα νέα καπάκια, μα την Παναγία, ρε. Αχιά. Γιατί το κάνω? Μαλακά, θα ξεράσω, ρε. Ρε, γιατί τα πιες? Αφού χρειαζόμουν τα καπάκια. Και γιατί δεν πήρες απλά μπουκάλια νερό για να μην χρειαστεί να πιεις τρεις κόλλες και να πιεις απλά νερό? Ρε φίλε, εγώ όντως δεν το σκέφτηκα αυτό. Εσύ, πριν ξεκινήσω να τις πίνω, δεν μπορούσες να μου πεις το ίδιο πράγμα, αφού με βλέπεις πάνω να τις πω ολόκληρο. Ξέρω κι εγώ, νόμιζα να το κάνεις. Αλλά εγώ τώρα έχω πεθάνει. Θα πεθάνω. Ναι, δεν λειτουργήσε προφανώς. Δεν νομίζω να υπήρχε άτομο που περίμενε όντως να λειτουργήσει αυτό το life hack. Φαινόταν από την αρχή ηλίθιο. Και τώρα, εκτός το ότι δεν λειτουργήσε το life hack, έχεις και γαμημένο στομάχι από τις τρεις συνεχόμενες κόλλες που ήπιες. Τέλειο! Επόμενο. Τι είναι αυτό τώρα? Φωλιά για πουλιά. Τι το βάλε το χαμστεράκι σε δύο δέντρα στη μέση του πουθενά! Ρε, τι θα κάνει το χαμστεράκι εκεί πάνω, πώς θα κατέβει! Μη μαλάκες, κατεβάστε με κάποιος στην καθυστερημένη που κολλάει το χαμστέρι στο δέντρο! Μη μαλάκες, χαμστέρι, δεν το έχεις ξαναδεί! Φύγει με ράπα! Ρε, έχετε ξεφύγει εντελώς! Κάνετε που κάνετε ό,τι κάνετε εσείς! Μην μπλέκετε και τα ζωντανά τώρα μέσα σε αυτά! Τι σας έφτιαξε το καημένο το χαμστεράκι για να τα έχετε τώρα αυτά? Πού μου το βάλατε σε δύο δέντρα ανάμεσα, λες και είναι περιστέρι? Γενικά, πού κολλάει το χάμστερ στα δύο δέντρα? Είναι κουκουβάγια! Ζουν τα χάμστερ πάνω στα δέντρα? Μισού λίγο να τον γκουγκλάρω. Wait. Ζούνε τα χάμστερ στα δέντρα? Θα πεθάνεις!
Γιατί πάντα όταν ψάχνεις κάτι στο Google κάπως καταλήγει ότι θα πεθάνεις από κάποια ασθένεια? Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε φορά? Εγώ για χαμστεράκια έψαχνα. Ναι, τέλος πάντων, δεν θα μάθουμε αν τα χαμστεράκια ζουν πάνω σε δέντρα. Όπως και να έχει, μην τα βάζετε εσείς πάντως. Αφήστε τα να πάνε μόνα τους αν θέλουν. Μου έκανες εκεί μια πλαστική ζωγραφιά και λες κάτσε εκεί πάνω. Με αυτή την κατασκευή λίγο αέρας να φυσήξει, θα φύγει το χαμστεράκι. Πάμε στο επόμενο, please. Τι δεν μπορεί να φάει το σούσι, αφού το έχει ήδη πιάσει. Τι κάνει, ότι δεν μπορεί. Κοίτα, κοίτα εδώ. Χριστέ και Παναγία. Θέλω να πεθάνω, ρε. Αλήθεια, θέλω να πεθάνω! Τελειώστε μου την ύπαρξη, μα την Παναγία! Συγγνώμη, έχεις ξανακούσει για δίσκο. Τραπέζι, γιατί να πρέπει να φας πάνω στο καπάκι της τουαλέτας? Ρε, δεν το πιστεύω ότι βγήκε τέτοια πρόταση από το στόμα μου, ρε. Ενημερωτικά μόνο, εκεί πάνω, χίζουμε, δεν τρώμε. Ναι. Να είστε σοβαροί, ρε! Και γενικά, τι είναι αυτό? Αυτό το... Πρώτη φορά βλέπω hairflip να καταλήγει με καπάκι τουαλέτας. Τύφλα να έχουν τα μοντέλα της Victoria's Secret. Εδώ έχουμε τη βασίλισσα της κουράδας. Κάνω, ρε μαλάκα. Γιατί σε αυτό το καναλάκι τα κάνετε όλα ανάποδα? Πάω στοίχημα ότι χέζεται πάνω στο τραπέζι, για ρε μα την Παναγία. Το ορκίζομαι. Ρε, πραγματικά ώρες απορώ πώς τις σκέφτεστε αυτές τις ιδέες. Λοιπόν, αύριο όπως ξέρετε έχουμε γυρίσματα, οπότε ακούω ιδέες για το επόμενο live hack. Οδοντόκρεμα! Οδοντόκρεμα! Όχι πάλι! Οδοντόκρεμα! Κάνουμε την οδοντόκρεμα, έχουμε κάνει πόσα live hack με οδοντόκρεμα. Κάνω οδοντόκρεμα! Κάνω οδοντόκρεμα! Κάνω! Τέλος με την οδοντόκρεμα, το έχουμε παρακάνει! Δεν θέλω να ξανακούσω τη λέξη! Μα είναι οδοντόκρεμα! Είπα κάτι! Λοιπόν, κάποια άλλη ιδέα, κάτι καλύτερο. Σκεφτόμουν μήπως μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο έτσι life hack, στο οποίο να δείχνουμε τον κόσμο πώς να επαναχρησιμοποιεί τα πλαστικά του προϊόντα, χωρίς να χρειαστεί να τα πετάξει, έτσι ώστε να σώσουμε τον πλανήτη Γη. Φύγε. Ε? Φύγε, είπα! Εντάξει, συγγνώμη, φεύγω. Λοιπόν, κάποιος άλλος, άλλη ιδέα, δεν γίνεται αυτό. Γιάννη, εσύ, έχεις σκεφτεί κάτι? Δεν έχω να πω άλλα. Επόμενο. Γάλα. Άντε, άντε, δώσε το να πάει στα διάλ. Ωρα για τη δοκιμή. Ξέρετε τι, πλέον δεν απορώ καν αν θα λειτουργήσει ή όχι. Το μόνο που απορώ είναι ποιος κατά έβαλε γάλα στην κόλα του για να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι πας που το ανακάλυψε είναι καλά. Δηλαδή, το παιδί, ρε παιδί μου, ζει. Γιατί δεν νομίζω αυτό να είναι το μόνο που έχει δοκιμάσει. Θα έχει σίγουρα δοκιμάσει κι άλλα πράγματα. Χειρότερα από αυτό. Και δεν ξέρω αν θα ζει. Όπως και να έχει, του δίνουμε τις ευχές μας. Τουλάχιστον να βάλω ακόμη λίγο γάμο. Λάκα, γιατί όλα είναι unsatisfying σήμερα?
Και τώρα περιμένουμε. Τα λέμε σε λίγο. Λειτουργήσε. Τέλεια, μπράβο, μπράβο, ναι. Και τώρα αυτό που μας βοηθάει, που μεταξύ μας με το ζόρι λειτουργήσε, έτσι. Έχει περάσει κανένα δύο ώρο και έχει γίνει αυτό. Που εντάξει, διαφανές έχει γίνει, αλλά μέχρι τη μέση. Το βίντεο είχε γίνει όλο. Και αυτό δεν είναι καν διαφανές, δηλαδή. Αυτό είναι κίτρινο που κακουρλί κάνω εμπί. Εντάξει, οκ, άσε αυτό. Αυτό εδώ πέρα το άλλο μισό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στην κάμερα, θα σας το δείξω κοντινά. Έχει γίνει ένα πράγμα. Σαν συνεφάκια είναι, αλλά Παναγία μου, σε φάση εμετικό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό ήταν το life hack. Δεν μας βοηθάει πουθενά στη ζωή μας. Λες και τα άλλα μας βοηθούσαν πουθενά. Αλλά ναι, λειτουργήσε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Επόμενο. Τι! Τι το έκανες που το έκανες, άιντε. Ναι, το έκανα, λειτουργήσε. Πες! Πιες το τώρα! Τι να το πιω, ρε! Αφού το ξέρεις κι εσύ ότι ο κόσμος θέλει να σε δει να το πίνεις, δεν τον ενδιαφέρει ότι έγινε διαφανές. Ρε, τι λες, ρε, εγώ δεν το πίνω αυτό το πράγμα. Ούτε καν. Ρε, πιες το τώρα, με ξεκινήσουν τα unsubscribe, άιντε. Unsubscribe! Μην με κοιτάς, εγώ αν ήμουν στη θέση τους θα έκανα. Γίνεται reaction! Γίνεται reaction! Δεν παίζει να το πιω τώρα, ρε. Ρε, εκείνα τα συννεφάκια τα ιδιαστικά ήρθαν πάνω, ρε! Μυρίζει γαλοκόκαλο! Γαλοκόκαλο! Ρε, ομογενοποιήθηκε αυτό! Σας μισώ, ρε. Όντως. 3, 2, 1. Μαλάκα, είσαι χαζός! Γιατί το πιες! Τι την το πια, βρε μαλάκα, εσύ δεν μου είπες πριν να το... να σου εξηγήσω... Εντάξει, το κλασικό. Δεν γίνεται προφανώς να φέρεις δικά σου σνακς στο σινεμά. Δυστυχώς, μόνο αν τα αγοράσεις από αυτούς προφανώς. Ο μαλάκης μεταξύ μας είναι τέρμα άδικο εντωμεταξύ. Γιατί legit, δεν ξέρω τι φάση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Κάτι έχουν κάνει όλοι στα popcorn τους και είναι πάντα μέτρια. Σε όλα τα σινεμά. Είμαι ο μόνος που το έχει παρατηρήσει αυτό. Παλιά τα popcorn ήταν ό,τι καλύτερο. Ήταν 100 φορές καλύτερα. Λέων είναι όλα. Τέρμα μέτρια όμως, ρε. Αλλά όντως δεν ξέρω, είμαι μόνος μου σε αυτό. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, legit. Τέλος πάντων, για να δούμε. Ναι, φυσικά. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα λειτουργούσε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το καριοθράφτης 8 ήρθα να δω. Ναι, μπορώ μόνο να δω το εισιτήριό σας. Ναι, ναι, φυσικά. Μισό απλά. Όχι. Ξέρεις κάτι, χέσαι το εισιτήριο, μα, απλά παίρνω. Μα έχω εισιτήριο. Σου είπα το κερνάω, παίρνω. Εντάξει, εντάξει. Επόμενο. Πάλι ο Δοντό!
κρεμά! Ούτε να το ήξερα, ρε. Αφού το έχω ξανακάνει αυτό το lifehack στο παρελθόν και δεν λειτουργήσε. Γιατί μου το στέλνετε αυτό? Και βασικά κάτσε λίγο. Από πίσω δεν ήταν σπασμένο το κινητό, γιατί τη βάζει στην οθόνη. Αχ, τι γίνεται? Από πίσω ήταν σπασμένο! Instagram. Οχ! Οχ! Επιτέλους ένα τέλειο lifehack που λειτουργεί! Πώς να με κάνεις follow στο Instagram? Γιατί από ό,τι φαίνεται η μισή και παραπάνω δεν ξέρετε πώς! 1,3 εκατομμύρια στο YouTube, 330.000 στο Instagram. Οι άλλοι 1 εκατομμύριο που πήγατε. Είστε ας πούμε τίποτα μάγκες και δεν με κάνετε στο Instagram. Τι φλωριές είναι αυτές! Κάθομαι εδώ, χαροπαλεύω! Ρισκάρω τη ζωή μου δοκιμάζοντας αυτές τις χαζομάρες! Κάθε μέρα στην εργατιά! Και εσύ, ούτε ένα κουμπάκι δεν μπορείς να πατήσεις στο Instagram! Αν είναι δυνατόν! Εντάξει, σας έπεισα, το κάνατε. Follow στο Instagram. Thanks. Της χάλασε το καζανάκι. Ωραία, μπρο, δηλαδή ούτε καν το πατάει, ρε. Δες. Ρε, πλέον δεν τους νοιάζει ούτε καν λίγο να το πουλήσουν για την κάμερα. Να φανεί ότι όντως το πατάμε και δεν τρέχει το νερό, δηλαδή. Πατάω κουμπιά. Μαλάκες, έχω σταματήσει πλέον να σπάζομαι με αυτά που βλέπω, ρε. Έχουν ξεπεράσει πλέον κάθε προσδοκία μου. Τι είδα μόλις τώρα? Έχει χαλάσει η τουαλέτα σου και δεν ρίχνει νερό. Δεν έχεις λεφτά για να έρθει ένας υδραυλικός να στη φτιάξει? Σου έχουμε τη λύση. Χέσε σε μία γαμημένη σακούλα. Θα γίνει αποκάλυψη. Κάνω πως δεν το είδα αυτό. Φέτος με τα lifehacks με κάψατε, ρε. Πήγατε, βρήκατε όντως τα χειρότερα, ρε. Επόμενο. Ε? Δώσ' το. Άιντε. Ώρα για τη δοκιμή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το lifehack, αν δεν έχεις καπάκι για το μπουκάλι σου ή σε αυτή την περίπτωση δεν ξαναμπαίνει το καπάκι αφού βγει, μπορείς να βάλεις βρεγμένη χαρτοπετσέτα σαν καπάκι και αν γυρίσεις το ποτό σου δεν θα χυθεί. Τώρα, αμφιβάλλω, νομίζω ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτό το lifehack, αλλά γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ για να το δοκιμάσω. Σαν ηλίθιος! Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω πάρει γυάλινο μπουκάλι όπως βλέπετε, όπως έχει και στο βίντεο, το οποίο βέβαια τώρα συνειδητοποιώ ότι θέλει κλειδί. Βαριέμαι να πάω στην κουζίνα. Μαλάκα. Έφερα κλειδί. By the way, δεν είναι μπύρα ή ποτό ή κάτι τέτοιο, είναι σόδα. Δεν διαφημίζουμε αλκοόλια σε αυτό το κανάλι, το έχουμε ξαναπεί. Και θα χρειαστούμε και μία πετσέτα χαρτί. Πετσέτα χαρτί! Μεταξύ μας είναι πολύ ηλίθιο αυτό το lifehack. Με μία χαρτοπετσέτα δεν νομίζω να γίνεται να κλείσεις το καπάκι. Προς Θεού. Λοιπόν, βγάζω αυτό για να βρέξω τη χαρτοπετσέτα μου, να μην τα κάνω εδώ χάλια. Και όπως ήταν στο βίντεο, το βάζει από πάνω, από την τρύπα. Ίσα ίσα να καλύβει την τρύπα από το μπουκάλι. Δεν θέλω να μου σκιστεί, είναι και ευαίσθητο. Λοιπόν, κάπως έτσι υποθέτω. Δεν βλέπω το χαρτί σκισμένο πουθενά, οπότε νομίζω είμαστε κομπλέ. Όχι, για να μην λένε μετά ότι το κάνεις σωστά και δεν λειτουργήσε και... Ναι, ξέρω ρε. Πάρω το αυτό από εδώ. Και 3, 2... Δεν θα σας κάνω τη χάρη σήμερα. Δεν ξαναγίνομαι μπουγέλο, την έχω πατήσει υπερβολικά πολλές φορές. Για να το ξανακάνω, έχω και ρεύματα εδώ μέσα. Τα λάθη μία φορά γίνονται. Όχι, μαλακία έκανα. Άντε δύο. The fuck. Χαμπτώ τα life.
Ναι. Και μην το καθυστερούμε άλλο. 3, 2, 1. Δεν το πιστεύω. Μαλάκα, δεν στάζει. Δεν στάζει. Μαλάκες, λειτουργεί. Μαλάκα, πες μου ότι ακόμη δεν... Όπα, τι έσταξε το... Αυτό ήταν το νερό από τον πόλ. Εν τω μεταξύ, φαίνονται κάτι φυσαλίδες ότι πάει να γίνει κάτι, αλλά... Ρε, και τα νερά που βλέπετε να σταζούν είναι από τα γάντια μου από τον μπολ που είχε μέσα νερά ήδη, δεν είναι από το μπουκάλι. Δεν στάζει, ρε, δεν στο, ρε, όσο και τα κάνω. Αυτό ήθελα και το έπαθα, ρε φίλε. Λέγα, εντάξει, λειτουργήσε, έπρεπε να το κάνεις πάνω από το κεφάλι σου. Όχι. Τότε γιατί το έκανα. Δεν ξέρω. Τώρα το καταλαβαίνεις ότι μιλάς στον εαυτό σου. Τι να κάνω. Όντως τι να κάνεις. Να πεθάνω. Να πεθάνεις. Αυτή τη σόδα πώς την πίνετε, ρε πούστη μου. Επόμενο. Okay, θα φτιάξει το τραπέζι από ό,τι κατάλαβα. Σπόρια είναι αυτά! Πες μου ότι θα χρησιμοποιήσει τα σπόρια για να γεμίσει την τρύπα. Δεν μπορώ. Γιατί πονάω, πονάει η ψυχούλα μου. Γιατί να βάλεις σπόρια. Δεν μπορούσες απλά να βάλεις πριονίδια σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Η ίδια διαδικασία είναι να βάλεις σπόρια και πριονίδια. Έπρεπε να το κάνεις αμήχανο κι αυτό. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να συνεργαστώ έτσι. Τις τρύπες που έχετε στον εγκέφαλό σας με σπόρια τις γεμίζετε. Γιατί τρύπες έχετε σίγουρα. Το θέμα είναι με τι τις επουλώνετε. Γιατί. Βέβαια, τόσο απλό. Πρώτο βήμα, βάλτε κόλλα. Δεύτερο βήμα, γυαλόχαρτο. Τρίτο βήμα, γίνε ο γαμημένος Πικάσο. Ναι, πώς δεν το σκεφτήκαμε. Ρε φίλε, είστε κι εσείς που είστε. Αλλά τι νομίζετε ότι είμαστε κι εμείς που βλέπουμε αυτά τα βίντεο. Τα life hacks είναι για άτομα που δεν μπορούν να κάνουν κάτι περίπλοκο και χρειάζονται έτσι τέτοιες απλές μαγκές για να λύσουν το πρόβλημά τους. Αυτό δεν είναι life hack. Αυτό είναι μάθημα τρίτου έτους σε σχολή ζωγραφικής. Τι νομίζετε ότι είμαστε. Που οι καλύτερες ζωγραφίες που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι Max. Πουλιά! Και δεν εννοώ περιστέρια. Ούτε χαμστεράκια. Τα άλλα πουλιά λέω. Τσουτσούνια. Που κι αυτά πάλι στραβά βγαίνουν. Ρε, τα έχω δει όλα σήμερα. Please, επόμενο. Ωχ, πιάσαμε τα ζώα πάλι. Κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό σπάει όντως νεύρα. Μετά μπαίνει το σκυλί στο σπίτι και τα κάνει όλα κόλλος, ρε. Για να δούμε. Μπαλόνια. Μπαλόνια. Μπαλόνια στα πόδια του. Πώς και δεν το είχαμε σκεφτεί όλοι οι υπόλοιποι. Το σκυλί το ρώτησες. Εγώ αν έβλεπα τυπά να έχει βάλει στο σκυλί του μπαλόνια στα πόδια του, θα έπαιρναν την αστυνομία. Ναι, θεωρητικά δεν θα λερωθούν τα πόδια του. Εγώ θα έπαιρναν την αστυνομία. You, you motherfuckers. Και τώρα ξέρω τι θα μου πείτε. Ήδη θα το δοκιμάσεις με το Ρόκι. Λες και δεν ξέρετε τι ιδιότροπο σκύλο έχω. Άντε καλά, μία προσπάθεια θα την κάνω. Αλλά δεν εγγυούμε τίποτα. Όχι για να μην λέτε μετά. Γιατί όντως έχετε να δείτε το Ρόκι καιρό. Wait. Ρόκι! Ρόκι! Μισό. Ρόκι! Αυτό το σκυλί κάθε φορά να το ψάχνω. Ρόκι! Ρε μπρο, μια ερώτηση μόνο. Έλα, τι θες. Α, καλά, εδώ είσαι το σύνορα. Μαλάκα, εντάξει, είσαι χαζός, ρε. Τι πάλι. Λοιπόν, να μην είμαι στην κυριολεξία στο κρεβάτι μου. Σωστά.
Τι ήθελες, λέγε. Τώρα μόλις έβλεπα ένα life hack με σκυλιά και είπα μήπως θέλεις να το δοκιμάζαμε. Όχι. Τι όχι. Όχι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, άλλο. Έχεις να πεις σε βίντεο 5.032 χρόνια. Και. Ρε φίλε, εντάξει, από τη μία το καταλαβαίνω. Δεν γουστάρεις. Αλλά ο κόσμος σε ζητάει πραγματικά. Και μην ξεχνάς τι είχαμε πει στη δεύτερη συνέντευξη που είχαμε κάνει. Τι είχαμε πει. Ξέρεις τι, θα γίνω vegan, θα τρώω λαχανικά όλη μέρα και την επόμενη φορά που θα κάνουμε συνέντευξη θα έρθω εδώ, θα με πετσίδια κόκαλο και δεν θα μπορείς να μου πεις τίποτα. Ναι, τι! Είχαμε πει ότι μόλις θα δυνατήσω θα ξανακάνουμε συνέντευξη! Ναι, πρώτον, ακόμη χοντρώσεσαι, μη χαίρεσαι. Και δεύτερον, με είδες πουθενά να συμφωνώ. Μόνο σου το είπες. Εγώ δεν συμφώνησα ποτέ. Ναι, εντάξει, όντως έχεις δίκιο. Αλλά ρε φίλε, ο κόσμος τώρα το ζητάει. Με έχουν πρίξει τα 3 κάπα. Τι 3 κάπα! 3 χιλιάρικα και το κάνω. Μαλάκα, τι λες! Άντε 2 για σένα! Ρε πας καλά που θα σε πληρώσω κιόλας. Σε πηγαίνω στους καλύτερους γιατρούς. Σου ταΐζω τις καλύτερες στροφές. Σου παίρνω τα καλύτερα παιχνίδια. Και εσύ δεν μπορείς να μου κάνεις μία απλή μικρή χάρη και να μπεις απλά σε ένα βίντεο μου και να σταματήσει να παραπονιέται κι ο κόσμος. Όχι! Εντάξει, ρε φίλε, τι άλλο να σου πω, δεν είσαι σωστός τώρα. Αχ, συγκινηθήκαμε τώρα. Τι με κοιτάς τώρα? Τίποτα, απλά να ρωτιέμαι τόση ώρα αυτό το παπηγιόν τι το φοράς. Α, σε καμιά ώρα έχω ραντεβουδάκι με μια σκύλα. Τι φάση, μην είσαι σεξιστής. Τι έρε, Ρόκι, δεν γίνεται να μιλάς έτσι για τις γυναίκες. Δεν είναι σωστό να τη λες σκύλα μόνο και μόνο επειδή είναι κοπέλα. Συγγνώμη κιόλας. Είσαι ηλίθιος. Τι! Μαλάκα, αφού σκύλος είμαι, με σκύλα θα βγω. Με τι άλλο να βγω. Ισχύει. Τέλος πάντων, θες κάτι άλλο? Όχι. Ωραία, φύγε τότε γιατί έχω τώρα να ετοιμαστώ για να βγω και με την άλλη την καριόλα. Επόμενο. Οχ, χώρισε. Όχι, 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 μην το ρίξεις το αλκοόλ τώρα. Εντάξει, ένας χωρισμός είναι. Please, όχι. Τι life hack είναι αυτό τώρα? Λες να είναι κάνα life hack πώς να αποφύγεις να το ρίξεις το ποτό όταν είσαι στεναχωρημένος? Life hack για το πώς να μην γίνεις αλκοολικός? Επιτέλους ένα ουσιώδες life hack! Life hack για την υγεία! Ναι ρε φίλε! Για να δούμε. Τι έγινε? Τελείωσε. Αυτό ήταν το life hack. Δηλαδή, όπα, κάτσε λίγο. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι η τύπησα στεναχωρήθηκε και πήγε να το ρίξει το ποτό και να γίνει αλκοολικά και να έχει προβλήματα όλη τη ζωή μέχρι και να πεθάνει. Το πρόβλημα ήταν πώς θα ανοίξει το φελό! Είστε φελοί. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Μακριά από το αλκοόλ και τα life hacks. Τέλος! Αυτό ήτανε. Δεν έμεινε κάποιο άλλο life hack. Wow. Ζω ακόμη. Είχα αρχίσει να χάνω ελπίδες σήμερα. Damn! Πόσα λεπτά έχουν περάσει? 40, 45 και 50 παραπάνω! Δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα είμαι εδώ. Αλλά έλα, έδωσα πόνο και σήμερα, ελπίζω να μην έχετε παράπονο. Ό,τι δεν είδατε τους τελευταίους 6 μήνες από μένα, το είδατε σήμερα. Και τι δεν είχε αυτό το βίντεο. Και το δουλεύω legit συνεχόμενα από τον Αύγουστο, Εντάξει, βέβαια τεμπέλιασα και λίγο στο ανάμεσα, δεν μπορώ να πω. Αλλά αφού με ξέρετε πλέον, θέλω να δίνω πόνο σε ένα βίντεο, όχι λίγο σε πολλά. Θέλω να το ξεφτιλίζω, πώς το λένε. Αν και εντάξει, τώρα θα κοιτάξω λίγο να είμαι πιο συχνός, ρε παιδί μου, με κάνα fast food versus σπιτικό κτλ. Οπότε wait for that. Το ξέρω ότι πολύ πάλι θυμόσατε που είχα να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Αλλά ελπίζω τώρα που το είδατε να σας κάλυψα και να καταλάβατε γιατί έλειπα τόσο καιρό. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε πάρα πολύ. Και να γελάσατε φυσικά. Εντάξει, σίγουρα κριντζάρατε κιόλας με αυτά που είδαν τα μάτια μας σήμερα. Και άμα σας άρεσε φυσικά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι φυσικά για να με βοηθήσετε να συνεχίσω. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πατήστε by the way και το καμπανάκι, γιατί αυτό θα σας χρειαστεί σίγουρα για να σας ειδοποιεί όταν θα βγάζω βίντεο. Γιατί εγώ θα βγάζω. Το θέμα είναι πότε. Και φυσικά να είστε πάντα μα πάντα καλά, να χαμογελάτε συνέχεια και πάντα. Δεν μας σταματάει τίποτα. Δεν μασάμε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, που ελπίζω να μην αργήσει και τόσο. Yeah. Anyway, τα λέμε. Bye bye. Ραχνάτροπος, είμαι ραχνάτροπος. Κι άμα θέλουνε πίφτους ρίχνουμε.